το κομφούζιο και στο χώρο της μόδας και μάλιστα με την πιο ανατρεπτική επίδειξη μόδας φευγάτων rave ρούχων. Εδώ είναι το μοντέλο Σωτηρία, από τα πιο καθιερωμένα στο χώρο και όχι τυχαία. Προσέξτε παρακαλώ το ναζί με το οποίο κινείται, την χάρη και την ανεμελιά. Πάντα φιλική με το κοινό. Μπράβο Σωτηρία, αυτά κάνεις και μας κερδίζεις. Η δύναμη συνδυάζεται μαζί με αυτά τα φωτεινά ρούχα που μόνο αισιοδοξία μπορεί να μας δώσουν. Η Αντωνία, ενώ η Σωτηρία θα αποχωρήσει, είναι το επόμενο μοντέλο όπου φημίζεται για το χασοχαρούμενο στυλ αλλά και για τα επικίνδυνα στάν πάνω στη δουλειά και πολλές φορές μπορούμε να πούμε έχει κινδυνεύσει να της συμβεί και κάποιο ατύχημα. Ελπίζουμε να μην είναι όπως και εδώ όπως βλέπετε, αλλά όλα είναι καλά, δόξα τω Θεώ. Μανία καταστροφής, αγριάδα και το γνωστό στυλ. Η Αντωνία επίσης, το κοιμισμένο rave μοντέλο, κινείται σε πολύ νοχελικούς ρυθμούς. Να χαμηλώσουμε και τη μουσική λίγο. Ναι, δείξε μας εδώ. Ωραία ρούχα, εντυπωσιακά και να που ζωντανεύει. Και όχι απλά ζωντανεύει, αλλά αγριεύει κιόλας η Αντωνία. Σπάστα κορίτσι μου. Δείξε μας και τον κόλο σου. Και τι έχουν πάθει όλοι με αυτή την πόρτα και δεν μπορώ να καταλάβω. Το χάλι το μαύρο αποχωρεί. Κάντε λίγο ησυχία. Άντε αγόρι μου, καληνύχτα. Εδώ έχουμε την περίπτωση ενός διανοητικά καθυστερημένου μοντέλου, το οποίο βλέπετε πώς κινείται, το γνωστό άχαρο στυλ ενός ψηλού, όπου, τι να πούμε εδώ. Με σοβαρές σερφ επιρροές στον τρόπο που παρουσιάζει τα ρούχα. Το εργατικό μήνυμα, η εργατιά, όπου αγανακτισμένος ο εργάτης πετάει μακριά το αντικείμενο της οικοδομής για να φύγει ανέμελος και ελεύθερος προς τη φύση από την οποία παίρνει ένα μπουκέτο λουλούδια και μας χαρίζει. Η γκέι αισθητική, το τραβεστή ράλις, όπου, προσέξτε παρακαλώ τον Άζη, και τη γάμπα λανσάρει ένα νέο στυλ στην γκέι αισθητική. Δεν χρειάζεται πλέον να ξυρίζεστε σε περίπτωση που είστε κι εσείς γκέι και θέλετε να φορέσετε αυτά τα ρούχα. Να η γάμπα που σας έλεγα, να και τον Άζη, με φανερά σεξουαλικά υπονοούμενα, τα οποία θα τα δούμε εδώ ακριβώς. Η πλάτη αξύριστη, αυτό που σας έλεγα και λίγο πιο πριν, δεν υπάρχει πλέον λόγος να ξυρίζετε κανένα γκέι μοντέλο ή οποιοσδήποτε από εσάς να φορέσει αυτά τα ρούχα και αποχωρεί με φοβερή χάρη. Και πάλι το top model Σωτηρία εδώ ετοιμάζεται να πάρει το φοβερό στυλ το οποίο την καθιέρωσε, που είναι το στυλ της Divas. Εδώ θέλω να προσέξετε παρακαλώ τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τα ρούχα, στηρίζεται σε γρήγορες κουνιστές κινήσεις και πάνω απ' όλα στα απότομα γυρίσματα και στο πέταγμα του προσώπου. Εδώ ίσως αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, αλλά με την πείρα την οποία έχει θα το ξεπεράσει αμέσως. Τελείωνε Σωτηρία, μπορείς να φύγεις από το βαρέλι τώρα. Αλλά φύγε. Φύγε κορίτσι μου. Και περπατάει ακάθεκτη εμπρός, κοιτώντας την κάμερα. Οπ, το βαρέλι. Σωτηρία, βαρέλι μπροστά. Το είδε επιτέλους. Παρακαλώ προσέξτε εδώ. Εδώ ακριβώς πιάστηκε από τον τρόπο που κοιτάει την κάμερα, αλλά εδώ ακριβώς είναι το σημείο που σας έλεγα. Τα γυρίσματα, τα απότομα, τα οποία την έχουν καθιερώσει και ενοχλείται πολύ εύκολα από τις κάμερες και τις αποφεύγει όπως βλέπετε. Φεύγει τρέχοντας θα έλεγα. Μερικά ρούχα ακόμα, ο φοβερός ήλιος, η Αντωνία για μια ακόμα φορά, άντε πάλι αυτός με τον τοίχο. Μανία να... Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει με αυτό το παιδί. Άντε φύγε, άντε πάλι με τον τοίχο. Psycho Beats, χάλι μαύρο δείτε. Ποιος νομίζει ότι είσαι αγόρι μου, με τα καραγιοζούλια που κάνεις. Και όλα μαζί τα μοντέλα τώρα, όπως συνηθίζεται στις επιδείξεις, τελειώνουν και να ο σχεδιαστής μόδας, που νομίζουν ότι βρίσκονται στο γήπεδο και χαιρετάνε τον κόσμο, ο σχεδιαστής μόδας, ο κύριος Μουτέτσος, ο οποίος βγαίνει και θα δεχτεί τα φιλιά και την αγάπη των μοντέλων, έριξε κουτουλιά σε ένα από αυτά, δεν έχει σημασία, όπου αγαπημένοι θα κλείσουν εδώ την επίδειξη rave ρούχων.